Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά στον Πολύγυρο. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Εν ώψη των γιορτών έχουμε ορίσει μια μέρα την 31 του μηνός σαν γιορτή της αγοράς. Έχουμε οργανώσει κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα μπροστά στο Δημαρχείο εκείνη τη μέρα, μετά τις 12 το μεσημέρι. Σχεδόν όλα τα καταστήματα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή της αγοράς. Δίνουμε δώρα, πλούσια δώρα σε αυτούς που θα ψωνίσουν για να προτιμήσουν την τοπική αγορά. Θα δώσουμε και την ημέρα θα υπάρχει Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα και οι διάφοροι διασκεδαστές, κλόουν και τα λοιπά για τα παιδάκια. Και θα δώσουμε δώρο σε όσους θα συμμετέχουν στη γιορτή. Οι καταστηματάρχες κρατούν σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές, προσδοκώντας να αναθερμανθεί η κίνηση τις ημέρες των εορτών για να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα που τις πλήττουν. Εμείς θέλουμε να δώσουμε με αυτό που κάναμε μια τόνωση στην τοπική αγορά, έτσι και ένα κίνητρο να ψωνίσουν οι καταναλωτές να παραμείνουν στην τοπική αγορά και να ψωνίσουν από εδώ. Αλλά μέχρι τώρα τα δείγματα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά και γενικότερα δεν υπάρχει κίνηση. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και με κίνητρα και με σμπρόξιμο ο κόσμος δεν βγαίνει στην αγορά να ψωνίσει. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε να βγαίνει ο κόσμος έξω και να ψωνίζει. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, το κράτος έχει σκεφτεί μας έχουν βάλει σε ένα τρόπο σκέψης να προσπαθούμε κάθε μέρα με μαθηματικό τρόπο να βρούμε πώς θα πληρώσουμε όλα αυτά που έχουν βγάλει, τα χαράτσια και τις φοροεπιδρομές που έχουν σκεφτεί. Και εμείς είμαστε συνέχεια με ένα κουμπιτεράκι να δούμε πώς θα πληρώσουμε το ρεύμα, πώς θα βγάλουμε τα πάγια μας έξοδα και όχι πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα κάνουμε ψώνια, πώς θα βγούμε στην αγορά. Έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές. Πιστεύω είμαστε από πέρσι 20% κάτω στις τιμές. Γενικότερα και προσφορές έχουμε και τα προϊόντα μας τα δίνουμε σχεδόν σε τιμή κόσμου, με ελάχιστο κέρδος. Έτσι προσπαθώντας να προσελκύσουμε το αγροτικό κοινό. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε προϊόντα τα οποία πέρσι πουλιόταν, ας πούμε, ενδεικτικά παπούτσια, να σας πω 50 ευρώ, φέτος πουλιούνται 40. Δηλαδή έχουμε ρίξει πάρα πολύ τις τιμές, σχεδόν στις τιμές κόστους. Το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε, έχουμε ορίσει να τα έχουμε ανοιχτά από τις 9 μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 2 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα κενό το μεσημέρι.